Η κυβέρνηση με το παρόνομο σχέδιο, ως προς το περιεχόμενό του, αλλά και ως προς την χρονική στιγμή που το καταθέτει για ψήφιση στη Βουλή, δίνει το στίγμα της ότι το αντιλαϊκό της έργο όχι μόνο δεν αναστέλλεται, αλλά κλιμακώνεται την περίοδο της πανδημίας. Και έχει δίκιο η κυρία Υπουργός όταν ανακοίνωνε το νομοσχέδιο ότι το κράτος έχει συνέχεια. Η κυβερνητική πολιτική συνεχίζεται εν μέσω πανδημίας, αλλά και μετά από αυτήν. Και μάλιστα το φέρνει αυτή την περίοδο προσδοκώντας να πιάσει στον ύπνο μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Δεν σας βγήκε όμως. Χιλιάδες ήταν αυτοί που διαδήλωσαν στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις της χώρας, ενάντια σε αυτό το έκτρωμα, αυτό το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Θα συνεχίσουν, δεν το βάζουν κάτω. Την Τρίτη στις 9 του Ιούνιου ξανά στους δρόμους όλοι, προκειμένου στην πράξη να ακυρωθεί αυτό το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση το φέρνει μάλιστα σε μια στιγμή που δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών σε εργαστήρια, τεχνολογικά μέσα, εποπτικό υλικό, για την αντισυσμική θωράκιση των σχολείων. Φρόντισε όμως να φέρει την κατάπτυστη και επικίνδυνη τροπολογία για την ηλεκτρονική αναμετάδοση του μαθήματος από τις σχολικές τάξεις, που δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο. Ένα μέτρο που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, ασύγχρονη και σύγχρονη. Βρήκε χρόνο επίσης να δυσκολέψει το εκπαιδευτικό έργο με την αύξηση του ελάχιστου αριθμού μαθητών ανατμήμα στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, ενώ θα έπρεπε να γίνει το εντελώς αντίθετο. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου φανερώνει το πόσο ταξικό, οπισθοδρομικό και άδικο είναι για τους μαθητές, τις λαϊκές οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς. Ένα λύκειο κυριολεκτικά εξεταστική αρένα που χειροτερεύει ακόμα περισσότερο τους όρους πρόσβασης στα ΑΕΗ, κομμένο και ραμμένο στις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις εκθέσεις του ΟΣΑ και των απαιτήσεων του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, στις αναγκαίες προσαρμογές της δομής του περιεχομένου και της λειτουργίας των σχολείων, της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, στις ανάγκες της αγοράς, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυξάνει τα εμπόδια και τους φραγμούς στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Βαθαίνει τον έλεγχο της έρευνας από τους επιχειρηματικούς ομίλους και κάνει ένα βήμα παραπέρα στην εφαρμογή της Μπολόνια με τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία. Από τούτο εδώ το βήμα σας καταγγέλουμε για τη μεθόδευση αποκλεισμού από την ακρόαση των φορέων του συντονιστικού των μαθητών, που είναι οι πρώτοι που θα υποστούν αυτές τις συνέπειες, αλλά και την προσπάθεια που κάνατε και απέτυχε να αποκλείσετε και την ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των γονέων. Δηλαδή, εκείνους τους φορείς που κατεξοχήν αφορά αυτό το νομοσχέδιο. Ο λόγος προφανής, να μην ακουστεί άλλη φωνή όλων εκείνων που δεν μπορούν να ανασάνουν από την αντιλαϊκή σας πολιτική. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το πάει ακόμα πιο πέρα. Εισάγει τις δεξιότητες με βάση το διαγωνισμό της ΠΙΖΑ και τις κατευθύνσεις του ΟΣΑ για τη διαβίου μάθηση, την ενίσχυση της καινοτομίας που παραπέμπει στη σύνδεση της γνώσης με την επιχειρηματικότητα για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Δεξιότητες τις οποίες αποθεώνει και τις εμφανίζει σαν κάτι καινοτόμο, κάτι ανώτερο και πιο συμφέρον από την πραγματική γνώση, η οποία σκόπιμα απαξιώνεται. Οι δεξιότητες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την καλλιέργεια των κλίσεων του κάθε νέου. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων που συνολικά μορφώνουν τον άνθρωπο, που τον εξοπλίζουν και ανταπεξέρχεται στην κοινωνία που αναπτύσσεται μαζί και γύρω του, γίνεται από τη διδασκαλία μαθημάτων πάνω στις αρχές του αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου και μέσω της ιστορίας του, ακονίζοντας και καλλιεργώντας τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Αντί να ενισχυθεί η σύγχρονη γενική παιδεία και μόρφωση για όλα τα παιδιά, τελικά ενισχύονται όλα εκείνα τα στοιχεία που μεγαλώνουν τα αδιέξοδα του σημερινού σχολείου. Επιτρέψτε μου, το σχέδιο νόμου θίγει και ένα άλλο ζήτημα. Αυτό της αντικατάστασης της κοινωνιολογίας από τα λατινικά, ως μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο από το έτος 2021, σχολικό έτος 2021-22. Και φτάνει στο σημείο με προκλητικό, αντιδημοκρατικό και ανίκιο τρόπο να αποκλείσει από την ακρόαση των φορέων και το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επιχειρεί να παίξει ένα άθλιο παιχνίδι στην πλάτη μαθητών, κλείνοντας το μάτι σε μια ειδικότητα εκπαιδευτικών και στρέφεται ενάντια σε μια άλλη. Έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Γαβρόγλου, αφαιρώντας τα λατινικά με το επιχείρημα ότι δεν είναι χρήσιμα. Το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία με το παρόν σχέδιο νόμου, επαναφέροντας τα λατινικά, αφαιρώντας την κοινωνιολογία και σε αντιπαράθεση με αυτήν, με την αιτιολογία ότι πρόκειται για αριστερή επιστήμη, αποκρύπτοντας, γιατί δεν είναι χαζή, ότι σε μια ταξική κοινωνία, μια κοινωνική επιστήμη δεν μπορεί παρά να έχει ταξικό περιεχόμενο. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να προσδώσουν ένα ψευδεπίγραφο ιδεολογικό στίγμα στη μεταξύ τους κόντρα, ενώ το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας κινείται στις ίδιες ράγες με εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ, του νόμου Γαβρόγλου. Είναι μόνιμη τακτική των κυβερνήσεων με το διέρη και βασίλευε ανάμεσα σε ειδικότητες, εκπαιδευτικούς, κατηγορίες αναπληρωτών, να αποπροσανατολίζουν από την ουσία του σχεδίου νόμου και τις βασικές επιδιώξεις του. Τελικά, ο μόνιμος χαμένος είναι οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που στην ουσία βγαίνουν αποδυναμωμένοι από εσωτερικές διαμάχες. Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να παγιδευτούν σε αυτή την ψεύτικη αντιπαράθεση. Το ζητούμενο είναι να βγουν με αραγές μέτωπο, πιο δυνατοί απέναντι στις αντιεκπαιδευτικές, αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές. Από αυτή την άποψη είναι λανθασμένη η πρακτική για το ποιο μάθημα θα εξωστρακιστεί ή θα ευνοηθεί έναντι του άλλου. Και οι δύο επιστήμες και τα δύο αντικείμενα είναι απαραίτητα και χρήσιμα. Η χρησιμότητα ενός μαθήματος δεν κρίνεται μονάχα από το αν εξετάζεται ή όχι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ούτε η κοινωνιολογία, ούτε τα λατινικά. Η αξία και η χρησιμότητά τους μπορούν να βρουν την πραγματική θέση που τους αξίζει σε ένα σύστημα με υποβαθμισμένες και ληξιπρόθεσμες γνώσεις, υποταγμένες στις ανάγκες της αγοράς, σε ένα σύστημα που όλα ανάγονται στο γολγοθά των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διδασκαλία των δύο αυτών μαθημάτων θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη και της προσωπικότητας του μαθητή σε ένα σχολείο που θα παρέχει ουσιαστική ολοκληρωμένη μόρφωση και η σύνδεσή του με τις σύγχρονες λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Πρόκειται για δύο επιστήμες που στην διεπιστημονική σχέση και προσέγγιση τους συμβάλλουν όχι μόνο στο να εξηγήσουμε τον κόσμο, αλλά κυρίως το πώς θα τον αλλάξουμε. Γι' αυτό και αρνείστε με σθένος να θέσετε τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την επιστήμη γενικότερα, στην υπηρεσία της κοινωνικής προόδου. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η συνεργασία, η διεπιστημονική σχέση και προσέγγιση τους και όχι η αντιπαράθεση ανάμεσα στις επιστήμες. Η αξία ενός μαθήματος δεν μπορεί να κρίνεται από το αν αυτό είναι εξεταζόμενο ή όχι, αλλά από την προσφορά του στις γνώσεις και τη γενικότερη συγκρότηση του μαθητή. Όλα αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν αν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρεθεί η συγκρότηση ενός σχολείου που θα επιδιώκει να δώσει ευρύ μορφωτικό υπόβαθρο στους μαθητές. Αυτό λοιπόν φοβάται η κυβέρνηση όπως ο διάολος το λεβάνι και φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ που αξιοποιεί αυτή την αντιπαραθετική λογική και με τον νόμο Γαβρόγλου. Φοβούνται την προσέγγιση των λατινικών όχι ως παπαγαλία, αλλά επί της ουσίας με γνώση των ιστορικών πολιτισμικών συνθήκων, μέσα στις οποίες ευδοκίμησε το λατινικό κείμενο που εξετάζεται κάθε φορά. Φοβούνται ότι μια τέτοια προσέγγιση οδηγεί στην ανάγκη παράλληλης προσέγγισης της κοινωνιολογίας ως επιστήμης, που μπορεί υπό προϋποθέσεις όμως να συμβάλλει στην εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων, των νομοτελειών της κοινωνικής εξέλιξης, σε ένα σύστημα ιστορικά καθοριζόμενων και αλληλοσυνδεόμενων ανθρώπινων σχέσεων, οικονομικών, πολιτικών, νομικών, ηθικών, το πώς αλλάζει η κοινωνία, ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που συγκροτούν κάθε ιστορικό σχηματισμό, πως στο έδαφος αυτού του κοινωνικού σχηματισμού αναδύονται μορφές συνείδησης, τρόπος σκέψης, νοοτροπίες, κουλτούρες. Όμως αυτή η προσέγγιση δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ο στόχος του σημερινού σχολείου. Αν η κυβέρνηση θέλει να λύσει το πρόβλημα πραγματικά που δημιουργεί η ρύθμιση που λανθασμένα εξωστρακίζει την κοινωνιολογία, θα μπορούσε να το κάνει με τον απλούστερο τρόπο. Να ενταχθεί το μάθημα της κοινωνιολογίας ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ανάλογα με το τμήμα ή τη σχολή που επιλέγει ο μαθητής και αντίστοιχα έτσι να είναι και το μάθημα των λατινικών. Αυτή είναι η θέση μας και είναι μια δίκαιη ρύθμιση. Εσείς επιλέγετε την τιμωρία τους. Είστε εχθροί της κοινωνικής προόδου, της κίνησης προς τα μπρος. Εχθροί ενός σχολείου με κριτική σκέψη του νέου. Νέους που να μπορούν να εξηγούν τους φυσικούς και κοινωνικούς νόμους. Σε κάθε περίπτωση, και ας βγάλουν φυσικά τα συμπεράσματά τους όλοι, και εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, ο λαός. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το νομοσχέδιο στο σύνολό του είναι απορριπταίο και καταδικασμένο στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, του λαού μας συνολικότερα. Εδώ και τώρα, κατά την άποψή μας, αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί. Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η επικίνδυνη και αντιπαιδαγωγική τροπολογία για την online μετάδοση των μαθημάτων μέσα από τις σχολικές τάξεις. Ευχαριστώ.